Με την ενεργειακή κρίση να πληγώνει την Ευρώπη και όλο τον κόσμο, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας διοργάνωσε μια διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Δυτική Μακεδονία, Ευρωπαϊκός Κόμβος Υδρογόνου, Ενεργειακή Κρίση». Μπορεί να σπάσει τα δεσμά της οικονομικής δουλείας μέσω των αθρώων εισαγωγών ορυκτών καυσίμων της τάξης των 12 δισετησίως κάθε χρόνο τουλάχιστον εισάγουμε ορυκτά καύσιμα και αυτά να γίνεται εγχώρια παραγωγή εκμεταλλευόμενη τη δωρεάν άφθονη ηλιακή ενέργεια, το δωρεάν άφθονο νερό που έχουμε στην Ελλάδα. Στόχος να αναλυθούν οι τρόποι με τους οποίους η Ελλάδα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το υδρογόνο για την ενεργειακή της απελευθέρωση. Το υδρογόνο είναι μια ευκαιρία για την Ευρώπη να διαφοροποιήσει τις πηγές ενέργειας και να γίνει ενεργειακά ανεξάρτητη με τον ήλιο και με τον αέρα αλλά και με το νερό μας που έχουμε. Εξειδικευμένοι ομιλητές μίλησαν για τις προοπτικές που δίνει το υδρογόνο στην Ελλάδα αλλά και για το επιστημονικό προσωπικό που υπάρχει στη χώρα μας. Η Ευρώπη να είναι κλιματικά ουδέτερη μέχρι το 2050, η Ελλάδα να είναι απαλλαγμένη του λιγνίτη κοντά στο 2030 και ένα μεγάλο πακέτο χρημάτων, 150 δισεκατομμύρια ευρώ, να κάνει τη δίκαιη μετάβαση σε όλη την Ευρώπη. Βρισκόμαστε σε ετοιμότητα, σε συνδυασμό και σε κοινοπραξία με την Κομισιόν. Αυτές οι μέρες ακούγεται ότι θα μείνουν στην ιστορία. Αυτή η διπλή ευκαιρία συνδυάζεται με τη θέση της Ελλάδας, με τις κλιματικές συνθήκες, με τις δυνατότητες της Ελλάδας, τις περιέγραψε και ο κ. Περιφερειάρχης προηγουμένως, όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που υπάρχουν σε αυτόν τον τόπο, ευτυχώς, και το νερό που επίσης υπάρχει. Δημοσιογράφοι από κάθε γωνιά της χώρας συμμετείχαν στη συζήτηση και έθεσαν τις δικές τους ερωτήσεις. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας παρουσίασε και μία από τις συσκευές μεταφοράς υδρογόνου που έχει σχεδιαστεί από Έλληνες, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις πατέντες των Ελλήνων επιστημόνων. Μία συσκευή, όπως τη βλέπετε στο μέγεθος, να δείτε με την παλάμη μου τέλος πάντων το μέγεθός της, χειρίζεται πολύ εύκολα ένα μικρό παιδί, είναι βάρους ούτε 2 κιλά δεν πρέπει να έχει. Η Ευρώπη, μπράβο, που έβαλε πιο μπροστά τις εξελίξεις, επιτάχυνε αυτήν την προσαρμογή στα νέα δεδομένα και αντί για τις τεχνολογίες αυτές μετά το 30, τις έφερε πριν το 27. Εδώ λοιπόν είναι μια ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα και ολοκληρωτικά να αποδεσμευτεί από αυτές τις δουλειές. Δεν θα έχουμε ανάγκη ούτε για ηλεκτρισμό, ούτε για θέρμανση, ούτε για καύσιμα από κανέναν. Η συζήτηση προβλήθηκε διαδικτυακά αλλά και τηλεοπτικά από πολλά περιφερειακά μέσα.